Μία ακόμη έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτελήχθηκε τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την υπόθεση Φλόρου και με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για επιχείρηση λάσπης η οποία εκτελήσεται εναντίον στελεχών της και εναντίον ανθρώπων πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στην κυβέρνηση προσπάθεια νόθευσης της αλήθειας. Κληθείς να σχολιάσει τα τεκτενόμενα των τελευταίων ωρών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα καταφύγει σε δύο καταφύγια που η ίδια θα δημιουργήσει. Την τερατώδη σκανδαλολογία και τις παροχές με το σταγονόμετρο, όπως χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι τεχνητά καταφύγια επιβίωσης και αυτοσυντήρησης της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πως η κυβέρνηση παραπέει, αλλά δεν θα πρέπει όμως να παραπέσει στην παγίδα του διχασμού, της λάσπης και της μιζέριας και η χώρα. Από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές θα υπάρξουν από την πλευρά της κυβέρνησης δύο καταφύγια. Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει, θα εκμεταλλευτεί δύο καταφύγια τα οποία θα τα δημιουργήσει η ίδια. Το ένα καταφύγιο είναι τερατώδη σκανδαλολογία και το άλλο καταφύγιο θα είναι παροχές με το σταγονόμετρο. Τερατώδη σκανδαλολογία, παροχές με το σταγονόμετρο. Και ό,τι πιάσουν, ό,τι πετύχουν, όποιοι πιστέψουν, όποιοι παραπλανηθούν. Η χώρα όμως δεν είναι σε φάση τόσο πολυτελή, τόσο ξέγνιαστη, τόσο αμέριμνη φάση, ώστε να σπαταλάτε σε αυτά τα τεχνητά καταφύγια επιβίωσης και αυτοσυντήρησης της συγκυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Η κυβέρνηση της χώρας παραπέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος η χώρα να παραπέσει για άλλη μια φορά στην παγίδα του διχασμού, της λάσπης και της μιζέριας. Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα, ο χρόνος συντόμεψε, συντομότερα ή λίγο αργότερα ο ελληνικός λαός θα πάρει την τύχη του στα χέρια του και η τύχη του δεν είναι ούτε η σκανδαλολογία, ούτε η μεταχείριση του λαού σαν ένα διακονιάρι, ο οποίος μετά από σοβαρότατα πλήγματα στην οικονομία δέχεται κάποια ψήγματα δίθεν γενναιοδορίας για να ξεχάσει τα συντριπτικά οικονομικά πλήγματα που δέχτηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα οικονομική αντίληψη, χρειάζεται δουλειές, επενδύσεις, ευρωπαϊκή πορεία. Και αυτό η παραπέουσα κυβέρνηση που σέρνεται στα καταφύγια της δεν μπορεί να το προσφέρει. Αυτό θα το προσφέρουν άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.